Μια ξεχωριστή ξενάγηση πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια ημέρα φάρων στο κάστρο του Αντιρίου. Βρισκόμαστε στο φάρο Αντιρίου. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα εορτασμού των φάρων. Συνέπεια τούτου υπάρχει η προσέλευση του κόσμου για να δουν το φάρο από κοντά, να ενημερώσουμε για τις λειτουργίες του φάρου. Αλλά μια οργανωμένη παρουσίαση σήμερα νομίζω ότι ήταν το καλύτερο και αυτό το πράγμα πρέπει να επαναληφθεί. Ναι, σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, μια ημέρα χαράς για το Αντίριο. Εκτός από την Παγκόσμια ημέρα φάρων που γιορτάζουν όλοι οι φάροι και ο φάρος που βρίσκεται στο Αντίριο, είναι και η μέρα χαράς, γιατί γίνεται και μια πολύ ωραία συναυλία. Ο φάρος του Αντιρίου πρωτολειτουργήσε το 1880, ενώ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1950 επαναλειτουργήσε ως αυτόματος πυρσός ασεντιλίνης και από το 1999 μετετράπη με ηλεκτρικό ρεύμα. Ο φάρος είναι κατασκευασμένος το 1880 με καύσιμο λειτουργία στο πετρέλαιο. Έπειτα λειτουργήσε με μπουκάλες ασετιλίνης και μετατράπηκε σε λειτουργία με ρεύμα. Λειτουργεί ακόμα και τώρα από το έτος κατασκευής του και συντηρείται από την υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυτικού. Στη συνέχεια ακολούθησε συναυλία από την Ελεάνα Βάσιου με τους εξαιρετικούς μουσικούς Γεωργία Αναστάση και τον Ελευθέριο Καραγιάννη υπό το φως του φεγγαριού. Και το συγκεκριμένο κάστρο με το έργο που εξαγγείλθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναβάθμισή του και την ορθότερη λειτουργικότητά του θα συνεχίσει να αποτελεί ένα φάρο στο σύγχρονο κόσμο, στο σύγχρονο πολιτισμό. Γιατί μέσα από αυτή τη βραδιά αναδεικνύεται, μέσα και από το κάστρο του Αντιρίου, αναδεικνύεται και ο φάρος του Αντιρίου. Ο κόσμος συμμετείχε μαζικά στην ημέρα όπου μετά από αρκετό καιρό τα φώτα στο κάστρο του Αντιρίου άναψαν, δείχνοντας τον δρόμο για να συνεχιστούν ανάλογες τέτοιες εκδηλώσεις.